Κύριε Γιάννου, καλησπέρα. Βρεθήκατε αμέσως στον Αρχάγγελο Αλμοπίας, που χθες χτυπήθηκε από το χαλάζι και δείχνετε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για τους αγρότες. Και ως δήμαρχος το δείχνατε, τώρα το δείχνετε και ως υποψήφιος βουλευτής. Η αγροτική πολιτική παραμένει ψηλά στην ατζέντα σας. Λες και ήταν προφητική η συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό σχετικά με το κεράσι. Και πραγματικά είναι λυπηρό να βλέπεις τέτοιες καλλιέργειες που σχεδόν εδώ στην περιοχή είναι μόνο καλλιέργειες, αλλά δεν είναι μόνο εδώ το χαλάζι. Πρέπει να πούμε ότι χτυπήθηκε και η περιοχή του Μεσημερίου, την οποία επίσης επισκέφθηκα και της Καρδιάς. Είναι κρίμα λοιπόν να βλέπεις τέτοιες καλλιέργειες, να περιμένεις από τέτοιες καλλιέργειες και να έχει τέτοια ζημία. Πιστεύω ότι το κράτος, ο Πρωθυπουργός έδωσε σημάδια πραγματικά ότι ενδιαφέρεται και ότι ακούει. Νομίζω ότι είναι καιρός να το αποδείξει στην πράξη και είναι ένας Πρωθυπουργός που δεν θέλει να πει ψέματα. Και εγώ δεν θέλω να πω ψέματα και δεν θέλω να υποσχεθώ. Ξέρετε, στην πολιτική δεν υποσχόμαστε πάντα. Πρέπει κάποια στιγμή να αποδείξουμε ότι η πολιτική είναι κάτι πραγματικό, κάτι το οποίο είναι χειροπιαστό και κάτι το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη. Αυτό θέλω να κάνω και λυπάμαι πραγματικά για τους αγρότες. Θα τρέξουμε όμως για να δούνε, να γίνουν οι εκτιμήσεις. Να δούμε αυτή την καλλιέργεια τι μπορούμε να την κάνουμε, πώς μπορούμε να σώσουμε τους αγρότες, γιατί οι αγρότες θα περάσουν πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα, ακόμη ένα χειμώνα δύσκολο. Ως δήμαρχος ήταν πάντα δίπλα στους αγρότες στο Δήμο Έδεσσας, γνωρίζετε τα προβλήματα των κερασιών, γνωρίζετε τα προβλήματα των αγροτών γενικά. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την αγροτική πολιτική της Πέλλας? Πρέπει να πούμε ότι ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε, λίγο, να γίνει καλύτερο, θα έλεγα. Ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να έρθει πολύ πιο γρήγορα στη συμπαράσταση των αγροτών. Ξέρετε, όταν καλλιεργείς και παίρνεις τα λεφτά σου μετά από 8 μήνες, πραγματικά είναι λυπηρό, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις. Νομίζω ότι ο αγρότης αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, ζωτική ανάγκη, να τον βοηθήσουμε και δεν το κάνουμε. Θα πρέπει ο αγρότης να βρει συμπαράσταση στο κράτος. Η αγροτιά, οι νέοι αγρότες θα πρέπει να ξέρουν ότι έχουν ένα κράτος το οποίο θα του συμπαρασταθεί σε κάθε στιγμή. Αυτό θέλω να αποδείξω και αυτό θέλω να κάνω. Και όχι, σας το ξαναλέω, με υποσχέσεις, αλλά έμπρακτα σε μια κυβέρνηση η οποία έμαθε να ακούει. Σας ευχαριστούμε.